την φυγή της Ζωή Λάσκαρη, μια ιστορική μορφή στον ελληνικό κινηματογράφο. Σήμερα ξύπνησα μια βαριά διάθεση. Καλή φορά, ξέρετε, όταν συμβαίνει κάτι, μπορεί να σπράττουμε. Θα που λένε ότι καλή φορά και ο χρόνος μπορεί να προτρέχουμε τον χρόνο. Έτσι, έχουμε πάρα πολλά ποσοστά τα οποία θα χρησιμοποιούμε το κεφάλι μας. Να προτρέχουμε τον χρόνο. Εγώ ξύπνησα σήμερα μια βαριά διάθεση. Και εδώ δεν θα δω τελείως άμυρο. Δηλαδή, εκεί πέθανε στον ύπνο της. Εγώ πριν κοιμηθώ, δεν το θεωρώ άμυρο. Μου ήρθε πάντως και φυσικά, γιατί έμαθα ότι πέθανε στο ύπνο και τουλάχιστον κάνει πολύ. Κάνει πολύ. Αυτή η όμορφη γυναίκα, η μεγάλη του. Τελικά είναι πόσο ρόλο παίζει, γιατί τώρα να συστήσουμε για το θάνατό της. Η Παναγία κοντά της θα έχει καλό παράδεισο. Αλλά για τη ζωή της. Ήταν τόσο όμορφη γυναίκα και πόσο έχει δημιουργηθεί ένας αντιπερισπασμός μέσα μας να βλέπουμε την ομορφιά και να βλέπουμε τη μεγάλη ηθοποιό. Τη μεγάλη ηθοποιό στη Λάσκαρη. Πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είχα δει κάποτε που ήταν τρελή ή είχε ερωτευτεί κάποιον εκεί. Νομίζω ότι ήταν ασπρόμαυρο. Δεν ήταν το αγαπημένο της έτσι για τα παλιά. Ήταν πραγματικά το βλέμμα της εδώ πρόσωπο και αυτό. Δεν ήταν μόνο το γόρφο που έλεγε. Ήταν πάνω ωραία. Πάνω ωραία. Πάνω ωραία. Πάνω θυμόμαστε και σιγά σιγά πάνω βρούμε. Αυτό που μου έλεγε ο άντρας μου, ο Βαγγέλης Οξύδης, και αυτός ο Μακαρίτης, ότι δεν λέω, έπαιρνε και κανένα κοφόρα από στα κρύα, το λέω έξω μας, δεν θα έρθει κοφόρα από το μόνο, και έλεγε δάκρυση. Στην αρχή δεν είχα καταλάβει πολύ. Λέω, όχι, εσύ δεν κλαίω για αυτό, ναι, για μένα κλαίω. Εγώ μου φάνω. Δηλαδή, όταν λυπόμαστε όταν πέφυγε, δεν το πέρασα ποτέ. Λυπόμαστε, δεν λυπόμαστε, είναι αυτή η νοσταλγία για την εποχή. Ζήσαμε, μοιραστήκαμε. Κλάσκερ. Μια πάρα πολύ όμορφη και μεγάλη φωτιά. Γυναίκα και πολύ κοκτάτη.